Καλημερίζουμε στο στούντιο της ΕΡΤ τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλημέρα Δραγασάκη. Καλημέρα και σας. Καλημέρα, κύριε Δραγασάκη. Σε ένα στιγμιότυπο, αν θέλετε, να το κρατήσουμε αυτό μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και λίγες ώρες πριν από την νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Θα είναι τροπολογία αυτή την οποία θα φέρετε στη Βουλή? Καταρχήν να πω ότι έχουμε μπει σε ένα κρίσιμο τελευταίο δίμηνο του χρόνου αυτού, όπου θα έχουμε πολλά γεγονότα, ελπίζω να ολοκληρωθούν όλα με θετικό τρόπο. Και βέβαια ένα άμεσο τώρα είναι αυτό με τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες. Θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση. Η μορφή της ακριβώς δεν έχω πλήρη ενημέρωση. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση θα λέει... Η οποία θα λαμβάνει υπόψη της, θα υλοποιεί, θα μεταφράζει σε νομοθετική ρύθμιση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα επαναφέρει τις αρμοδιότητες στο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, ναι, όπως απαιτεί η απόφαση, γεγονός βέβαια που σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, διότι πιστεύω ότι όλοι οι τηλεθετητές πλέον γνωρίζουν ότι η αρχή του προβλήματος ήταν αυτή, δηλαδή ότι είχαμε μία αρμοδιότητα κατά το Σύνταγμα σε ένα θεσμό ο οποίος δεν λειτουργούσε εδώ και χρόνια. Και επομένως από την άλλη μεριά είχαμε μία ανομία που έπρεπε να ρυθμιστεί το θέμα αυτό. Είχαμε και αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που καλούσαν στο να ρυθμιστεί το πεδίο των τηλεοράσεων. Επομένως είχαμε ένα θεσμικό κενό. Το παρελθόν. Τώρα όμως υπάρχει μία απόφαση η οποία λέει ότι δεν μπορείτε να προχωρήσετε έτσι. Άρα, ακούσαμε και τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Παπά, που λέει θα επιστρέψει τις αρμοδιότητες μετά από αυτή την απόφαση στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Άρα, αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι αρκετό και ικανό για να υπάρξει περαιτέρω συνεργασία αναγκαίο στη Βουλή από τον πρόεδρο της Βουλής για να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης? Αναγκαίο όπως ήρθαν τα πράγματα, αλλά όχι επαρκές, διότι η μη συνεργασία προϋπήρξε. Δηλαδή, η ρύθμιση με τον νόμο Παπά έγινε διότι δεν υπήρξε διάθεση να συγκροτηθεί το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο και να λάβει το παιχνίδι. Τώρα μεγάλωσε το χάσμα μετά και τον νόμο Παπά που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Άρα αυτή Ωραία. Η ρύθμιση νομοθετική που αναμένουμε αύριο, πιστεύετε ότι θα αποτρέψει ένα ενδεχόμενο ναυάγιο? Πρέπει, βεβαίως, πρέπει να την αποτρέψει. Άλλωστε και ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπάς, είπε ότι είμαστε σε φάση που πρέπει να βρούμε συνενέσεις. Απλώς εγώ, επειδή έχω ζήσει την ιστορία του πράγματος, λέω τα πράγματα με τη σειρά, αλλά το ένα σκέλος είναι να έχουμε αυτή τη ρύθμιση στη Βουλή, που θα την έχουμε. Το δεύτερο σκέλος είναι όμως τα κόμματα να συνενέσουν στο να υπάρξει ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, διότι ο λόγος που δεν υπήρξε ήταν συγκεκριμένος. Και πρέπει να επισημάνω εδώ και να δώσω και μια πληροφορία ίσως, ίσως δεν τα θυμούνται, ότι την περίοδο 2000, καταρχήν αυτή η ιστορία άρχισε από το 89. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, δόθηκαν προσωρινές άδειες τότε και επί 27 χρόνια όποια κυβέρνηση προσπαθούσε να ρυθμίσει το τοπίο είχε πρόβλημα. Το προσπάθησε ο κύριος Σιμίτης, αν θυμάμαι καλά, το 1998, δεν τα κατάφερε. Το προσπάθησε η κυβέρνηση Καραμαλή μετά με το βασικό μέτοχο, δεν τα κατάφερε. Το προσπαθούμε εμείς σήμερα, συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία ελπίζω να μην τριτώσει το κακό. Το 2012 λοιπόν. Έχουμε πρόεδρο στη Βουλή τον κύριο Μεϊμαράκη, έχουμε κυβέρνηση τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο και είμαι αντιπρόεδρος εκ μέρους ΣΥΡΙΖΑ εγώ στη Βουλή. Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι τότε είχαμε συζητήσει με τον κύριο Μεϊμαράκη και είχαμε συμφωνήσει. Μάλιστα του είχα πει βρείτε όποιον θέλετε εσείς για πρόεδρο. Εμάς μας αρκεί να βάλουμε ένα-δύο μέλη στο συμβούλιο αυτό. Ξέρω ότι ο κύριος Μεϊμαράκης έκανε προσπάθειες ως πρόεδρος της Βουλής. Συνήρθε επανειλημμένα η σύνοδος αυτή των προέδρων, όπως το λέμε. Δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι τα 4/5 που απαιτεί το Σύνταγμα ουδέποτε επετεύχθησαν. Μάλιστα, θυμάμαι και μία περίπτωση, δεν θα πω σε λεπτομέρειες τώρα, όπου ενώ είχε συμφωνήσει και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος, διαφώνησαν τμήματα των κομμάτων. Τμήμα του ΠΑΣΟΚ ή τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το 4/5 όμως, κύριε Δραγασάκη, δεν αλλάζει. Υπάρχει και τώρα και με αυτό θα πορευθούμε. Ο νομοθέτης αυτό έχει προβλέψει. Το ερώτημα είναι η δική σας κρίση, εκτίμηση, άποψη είναι ότι δεν θα μπορέσει και αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία. Θα είναι τεράστια ευθύνη αν δεν μπορέσει. Το θέμα αυτό πρέπει να κλείσουμε στη βδομάδα. Θα υπάρξει, όπως είπα, αύριο μια νομοθετική ρύθμιση, πρόταση. Θα υπάρξει
Αύριο είπα, Δευτέρα, Δευτέρα ναι, ναι. ή Τρίτη. Δευτέρα, ναι. Θα υπάρξει Δευτέρα το απόγευμα από τον πρόεδρο της Βουλής, συγκαλείται η διάσκεψη των προέδρων, η οποία θα έχει όλη την ευχέρεια να συζητήσει τα θέματα με ανοιχτά χαρτιά, να συζητήσει για πρόσωπα. Υπάρχει ήδη και ένα πρόσωπο που έχει προταθεί και πιστεύω μέσα στη βδομάδα να υπάρξει λήξη. Ωραία. Αν δεν υπάρξει λύση μέσα στη βδομάδα, επιστρέφουμε σε μια κατάσταση που τη γνωρίσαμε στο παρελθόν. Μια προσωρινότητα, η οποία όλοι λέμε ότι δεν πρέπει να παραταθεί. Υπάρχει λοιπόν το πρόσωπο το οποίο παρουσιάστηκε εχθές από την κυβέρνηση. Αυτό καταρχάς είναι στο πλαίσιο της αναδίπλωσης της κυβέρνησης, κύριε Δραγασάκη, το να πάρετε ένα στέλεχος από τον λεγόμενο χώρο της κεντροδεξιάς. Σας είπα ότι από το 2012, που εγώ τουλάχιστον είχα μία σχέση με το θέμα, εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ, εμάς η πρότασή μας ήταν από τότε να βρεθεί ένα πρόσωπο που να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των 4-5. Και γι' αυτό είμαστε αρκετά. Θυμάμαι κάποια στιγμή προτάθηκε το όνομα του κ. Μακρυδημίτη, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου. Υπήρξαν και άλλες προτάσεις. Με αυτή την έννοια και αυτό το στόχο υπηρετεί και η σημερινή πρόταση. Ναι, αλλά υπάρχει αντίδραση τώρα από την αξιωματική αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία, αλλά και από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ειδικότερα από το ΠΑΣΟΚ, και ότι δεν θέλουν και το ποτάμι, βεβαίως ο Σταύρος Θεοδωράκης στην αναρτησή του στο Twitter, ότι δεν δέχονται ως υποψήφιο για την Προεδρία του ΕΣΟΥΡΟΥ τον Δημοκρατή. Εάν το θέμα είναι το πρόσωπο, θα έχουν την ευχαίρεια, υποθέτω, στη διάσκεψη των Προέδρων να προβάλλουν τις αντιρρήσεις τους, τις επιφυλάξεις τους και ενδεχομένως να προτείνουν και άλλα πρόσωπα. Μα το πρόσωπο δεν πρέπει να είναι το θέμα σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να είναι κάτι άλλο. Κοιτάξτε, είναι ή δεν είναι. Το ιστορικό που σας είπα δεν μου επιτρέπει να είμαι βέβαιος ότι είναι το πρόσωπο. Υπάρχουν δυνάμεις, υπήρξαν στο παρελθόν δυνάμεις που δεν ήθελαν να λειτουργήσει τώρα Διευθυντικό Συμβούλιο. Υπήρχαν δυνάμεις που ήθελαν την ανομία. Η ανομία δεν προέκυψε έτσι τυχαία. Και μου κάνει εντύπωση που διαβάζω ορισμένους έγκριτους παράγοντες, συνταγματολόγους και άλλους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει γίνει αυτή τον καιρό. Αυτά τα χρόνια, αυτό το οποίο έγινε λοιπόν, είχαμε την εκδήλωση μιας παραεξουσίας, η οποία δεν επέτρεπε στα θεσμικά όργανα της πολιτείας να λειτουργήσουν. Άλλοτε με διαδικαστικά τερτύπια, άλλοτε με διάφορες αναβλητικότητες κλπ. Επομένως. Ποιους αναφέρεστε, κύριε Πρόεδρε, σε ποιους αναφέρεστε? Ποιους Γιατί ΕΣΟΥΡΟΥ υπήρχε. Προσωρινές άδειες είχαν δοθεί. Αναφέρομαι στο γεγονός. Το 1989-90 ρυθμίστηκε, επιχειρήθηκε να ρυθμιστεί το τοπίο. Ναι. Δόθηκαν προσωρινές άδειες με την εντολή του νομοθέτη τότε, μετά τις προσωρινές να υπέρθει πλήρης ρύθμιση. Επί 27 χρόνια δεν υπήρξε αυτή η πλήρης ρύθμιση. Αντίθετα, είχαμε κυβερνήσεις που προσπάθησαν να κάνουν αυτή τη ρύθμιση και βρέθηκαν σε δυσκολία. Άρα υπάρχουν δυνάμεις, συμφέροντα τα οποία ήθελαν να υπάρχει αυτό το καθεστώς. Αλλά όπως σωστά είπατε. Υπάρχουν δυνάμεις που κινούνται, κύριε Δραγασάκη, γιατί το να μιλάτε γενικά και να φωτογραφίζετε ενδεχομένως. Θα τις δούμε τώρα, για να μην μιλήσω για το παρελθόν. Όσοι τώρα συγκλίνουν, ανεξάρτητα από το τι έκανε στο παρελθόν, συγκλίνουν στο να βρεθεί μια διέξοδος, αυτό θα το θεωρήσω εγώ θετικό, θα πω ότι πολύ ωραία προχωράμε μπροστά. Με όλες αυτές τις δυνάμεις και να ακούσουμε και τις απόψεις τους στο πώς πρέπει να ρυθμιστεί το τοπίο στις λεπτομέρειες του. Ναι. Οι δυνάμεις που θα αντιδρούν και τώρα θα μου επιτραπεί να πω ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιούν το θέμα αυτό προσχηματικά για να επιτύχουν άλλου είδους κομματικές ή πολιτικές επιδιώξεις. Εκβιάζουν το πολιτικό σύστημα αυτές οι δυνάμεις, εκτιμάτε? Να δούμε τώρα το τοπίο. Πώς θα διαμορφωθεί και μετά να το σχολιάσουμε. Αυτή τη στιγμή εμείς ως κυβέρνηση λέμε αυτό που έγινε, έγινε ό,τι έγινε, υπάρχει το παρελθόν, ο καθένας έχει τις απόψεις του γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό που καλούμαστε να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε μία ανομία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη και το αίτημα του, την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εμείς αυτό θα το σεβαστούμε, πρέπει να το σεβαστούμε όσοι άλλοι. Και το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έχει ένα ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε την δική του στάση στην περίπτωση που, ελπίζω να μην συμβεί, στην περίπτωση που πάλι με ευθύνη άλλων δεν έχουμε ολοκλήρωση του Συμβουλίου του Ρατσιστικού. Τι θα γίνει αν δεν συγκροτηθεί λοιπόν το Συμβούλιο? Θα αναμένουμε το Συμβούλιο της Επικρατείας, υποθέτω, να έχει και αυτό κάποια πρωτοβουλία, κάποιο λόγο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μα και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ορίσει παράνομο το καθεστώς που υπήρχε από το 2010. Γι' αυτό και απέρριψε όλες τις στάσεις που ζητούσαν να σταματήσει η διαδικασία. Η κυβέρνηση τι θα κάνει? Έρχεται λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας και λέει, υποθέτω, το σκεπτικό του δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά αν κρίνουμε από όσα έχουν προηγηθεί, παραμένει υποθέτω στη θέση του Συμβουλίου Επικρατείας ότι το καθεστώς είναι καθεστώς ανομίας και πρέπει να ρυθμιστεί. Άρα λέει όμως λοιπόν ότι η ρύθμιση πρέπει να γίνει από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Λέτε, λοιπόν, ότι αν δεν καταστεί εφικτό αύριο να συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, θα πρέπει το ΣΤΕ να παρέμβει?
Όχι πρέπει, δεν μπορώ εγώ να δώσω εντολή στο ΣΤΕ να παρέμβει, αλλά η ίδια ο ρόλος του, η υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας εξαρτάται όχι μόνο από την κυβέρνηση. Μάλιστα. Ω ένα βαθμό εξαρτάται από την κυβέρνηση. Το τι θα κάνει η αντιπολίτευση, δεν μπορούμε να δώσουμε εντολή. Η κυβέρνηση τι θα κάνει αν δεν συγκροτηθεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ανεξαρτήτως από το τι θα κάνει το ΣΤΕ. Η κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για να λειτουργήσει μετά. Θα πάνε σε αυτό το νόμο γέφυρα που η κυβέρνηση έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία θα ασκήσει με ευθύνη και σοβαρότητα. Μάλιστα. Αλλά λέμε, ο ορθός δρόμος είναι μετά από όλα αυτά να συμπράξουν όλα τα κόμματα, να συγκροτηθεί το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, το οποίο κατά το Σύνταγμα και τους νόμους έχει την αρμοδιότητα. Αν αυτό δεν συμβεί, σημαίνει ότι είμαστε μπροστά σε ένα κενό θεσμικό και μία ανομαλία που καθένας θα πάρει την ευθύνη του. Bon, για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, το θέμα αυτό, μία τελευταία ερώτηση. Επειδή όλους τους άλλους ως υποψήφιους για την θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, απλώς τους μάθαμε από το ρεπορτάζ στην Βουλή. Τον συγκεκριμένο, το νεότερο, δηλαδή τον Βίρονα Πολύδωρα, τον είδαμε να μπαίνει και να βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα επιμείνετε στην παρουσία του Βίρονα Πολύδωρα ως πρόεδρος στο ΣΥΡΟΥ? Ο κύριος Πολύδωρας, όσο γνωστόν, είναι ένας παράγων άλλου πολιτικού χώρου. Δεν ανήκει στο πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή επομένως έγινε ως μια πράξη διευκόλυσης του να βρεθεί λύση. Στο βαθμό που ο κύριος Πολύδωρας, η υποψηφιότητά του και η διαθεσιμότητα θα βοηθήσει να βρεθεί λύση, έχει καλώς. Εάν δεν μπορέσει να βρεθεί λύση, τότε θα πρέπει να ζητηθεί κάποια άλλη πρόταση. Πάντως, γκρίνια ακούστηκε και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ από βουλευτές σας, οι οποίοι είπαν ότι δεν είναι ενδεικτική λύση για ένα αριστερό κόμμα η επιλογή Πολύδωρα. Αν μπορούσαμε ως αριστερό κόμμα, θα το είχαμε ρυθμίσει το θέμα αυτό από παλιότερα, νωρίτερα. Και τι θα είχατε κάνει δηλαδή? Αν δεν υπήρχε ο περιορισμός του συντάγματος που απαιτούσε τα 4/5, πιστεύω ότι η Βουλή θα μπορούσε να δώσει μια διέξοδο προπαλού. Τα 4/5, για να το εξηγήσω, αν δεν είναι κατανοητό, θεσπίστηκαν στην εποχή που ο δικοματισμός ήταν κυρίαρχος και τα δύο μεγάλα κόμματα είχαν περίπου το 80%. Οπότε μια συνεννόηση δύο προσώπων, του αρχηγού του ενός κόμματος και του αρχηγού του άλλου, μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα. Όταν ήταν δηλαδή μέρος της καρτελοποίησης της εξουσίας. Είχαμε δύο κόμματα και το θεσμικό πλαίσιο που έλεγε αυτή είναι και κανείς άλλος. Απέτρεπαν τα 4/5 μια συνεργασία της αριστεράς με το ΠΑΣΟΚ ή της αριστεράς με τη Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε τρίτης λύσης. Από τη στιγμή λοιπόν που τα δύο μεγάλα κόμματα και όλο αυτό το σύστημα του δικοματικό κατέρευσε, τα 4/5 τώρα είναι ένας παραλυτικός μηχανισμός, διότι όπως σας εξήγησα πριν, μπορεί ένα κόμμα να μπλοκάρει όλη τη διαδικασία. Ναι, δηλαδή, πάντως, άλλες τέσσερις ανεξάρτητες αρχές έχουν συμφωνήσει τα κόμματα συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Και εδώ μπορούσαν και εδώ μπορούν να συμφωνήσουν. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον χώρο της οικονομίας, κύριε Αντιπρόεδρε, για να δούμε λίγο τα θέματα του χρέους, της αναδιάρθρωσης, όπως αυτή αποτυπώθηκε και από τα χείλη του Κλάους Ρέγκλινγκ, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Τεχνικές λοιπόν διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Βραχυπρόθεσμα, μας είπε ο κύριος Ρέγκλινγκ, ζητήματα μάλλον έχουν δρομολογηθεί. Τι σημαίνει αυτό για την ελληνική πλευρά, ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε τις πρώτες ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους? Λοιπόν, έχουμε καταρχήν μια συμφωνία πίσω μας, η οποία λέει ότι θα υπάρξει συζήτηση για το χρέος μόλις ολοκληρωθεί και τυπικά η πρώτη αξιολόγηση. Η πρώτη αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί, πήραμε και την τελευταία δόση πρόσφατα, άρα έχουμε μπει στον αστερισμό αυτής της απόφασης. Η απόφαση λέει ότι υπάρχουν τριών ειδών μέτρα. Τα άμεσα, τα βραχυπρόθεσμα, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό οι διάφορες χώρες της Ευρώπης να τα πάνε στα κοινοβουλιά τους. Δηλαδή μπορεί να είναι τεχνικές διαρρυθμίσεις, αλλά σημαντικές. Ξέρω εγώ, να παγώσει να είναι σταθερό το επιτόκιο κάποιων δανείων, και τόσο ώστε αύριο, αν ανέβει το επιτόκιο, να μην έχουμε το άγχος ότι ανέβηκαν τα επιτόκια. Και άλλες τέτοιες ρυθμίσεις. Αυτή είναι το πρώτο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι μέτρα τα οποία θα παρθούν μετά το 18. Αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν από τώρα. Ούτως ώστε όποιος θέλει να επενδύσει σε ελληνικά ομόλογα να γνωρίζει το μέλλον και να κρίνει ότι ναι, εγώ μπορώ να πάρω ένα ελληνικό ομόλογο. Μπορεί το ομόλογο αυτό να λήγει σε 10 χρόνια, αλλά μπορώ να προβλέψω από τώρα τι ρίσκο αναλαμβάνω και να το πάρω ή να μην το πάρω. Και αυτά λοιπόν προβλέπονται από τη συμφωνία. Εμείς αυτά διεκδικούμε και προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Γιατί είναι σημαντικά αυτά? Λένε ορισμένοι, μα το χρέος δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα, το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας, είναι μεταρρυθμίσεις. Κάνε λάθος.
κάνε λάθος, διότι το χρέος όπως είναι σήμερα είναι αβαρύδι στα πόδια της χώρας. Δεν μπορούμε να δανειστούμε. Πρέπει κάθε φορά να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα με τις δόσεις, με τα μνημόνια. Είμαστε μια χώρα υπό επιτήρηση, υπό επιτροπία. Και αν δεν επιτευχθεί, άρα, συγγνώμη, όποιοι λένε λοιπόν ότι το χρέος δεν είναι σοβαρό, μπορεί να περιμένει. Στη δική μου ερμηνεία είναι ότι κατά βάθος το πρόβλημα τους δεν είναι το χρέος, δεν είναι το οικονομικό. Θέλουν τη χώρα να είναι δεμένη και να μπορούν να ασκούν μια. Ο κύριος Σόιμπλε το λέει αυτό, κύριε Δράση. Όποιος και αν το λέει. Ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι δεν είναι θέμα το χρέος. Και μέσα στην Ελλάδα ακούγονται καμιά φορά κάτι παράξενες απόψεις, ότι το θέμα είναι οι μεταρρυθμίσεις, δεν είναι το χρέος. Ωραία, τι μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε όταν δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια ανάκαμψη και μια ανάπτυξη της οικονομίας, ούτως ώστε με ανωδική την πορεία της οικονομίας να κάνουμε αλλαγές. Έχει εξαντληθεί η δυνατότητα της κοινωνίας. Μαζί με το Δέλτα Νητάφ, να πάμε, μια που είπε και ο κύριος Ράης από το Δέλτα Νητάφ για παράλληλες συζητήσεις, δεν ξέρω κατά πόσο το επιβεβαιώνεται ή το διαψεύδεται. Αυτό. Πάμε δηλαδή σε τέταρτο μνημόνιο σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ότι δεν είναι το θέμα το χρέος, άρα να παραμείνει η Ελλάδα υπό το ζυγό του. Μισό λεπτό να τα βάλουμε σε μία σειρά όμως. Διότι ο κύριος Σόιμπλε, όσο σοβαρός και σεβαστός και να είναι, είναι μία φωνή. Είναι μία άποψη. Και θα έλεγα ότι η άποψη αυτή δεν είναι πλέον κυρίαρχη στην Ευρώπη. Και πάντα στην Ευρώπη πάντα θα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Άρα υπάρχουν οι αποφάσεις που προβλέπουν άμεσα μέτρα για το χρέος μέχρι τέλος του χρόνου, που θα ανακοινωθούν, είναι υπό επεξεργασία ήδη από τον ESM και το δικό μας αρμόδιο φορέα, τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, τον ΟΔΙΧ. Είναι άλλα μέτρα τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν και από αυτά συναρτάται και το ότι θα κάνει και το ΔΝΤ. Mm. Αυτά το δεύτερο θα το δούμε μετά τις αρχές του Δεκέμβρη, τι ακριβώς θα γίνει. Επ' αυτόν τώρα υπάρχουν, όπως είπα, διάφορες απόψεις. Οι αποφάσεις της Βρυξέλλης στην Ευρώπη παίρνονται ακριβώς μέσα από μια τέτοια διαπάλη και από τους σχετισμούς που διαμορφώνονται. Εμείς επιδιώκουμε, και είναι θετικό που δεν είμαστε μόνοι πια στην Ευρώπη, νομίζω είναι πια φανερό αυτό, επιδιώκουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες και συμμαχίες, λέγοντας το επιχείρημα, όχι μόνο το θεσμικό τυπικό επιχείρημα, ότι ξέρετε είναι μια συμφωνία, εμείς κάναμε τα δικά μας, κάντε και εσείς τα δικά σας, αλλά το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ο τρόπος που θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του χρέους για την Ελλάδα θα καθορίσει, λέμε, τον τρόπο που θα αντιμετωπιστεί και το δικό σας χρέος. Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί, ακόμα και Γάλλοι. Διότι το πρόβλημα του χρέους είναι και ελληνικό, αλλά είναι και πανευρωπαϊκό. Έτσι πάμε, με αυτόν τον τρόπο πάμε, και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει και ένα μέτωπο συμπαγές, θα έλεγα, εντός της χώρας. Βεβαίως θα έχουμε τις διαφορές μας, προφανώς, θα έχουμε τις κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στο θέμα του να μειώσουμε το χρέος ή στο θέμα του να ελαφρύνουμε αυτό το γκορσέ της Επιτροπίας θα εκπλαγόμουν αν υπάρχει, ας πούμε, Έλληνας ή, ξέρω εγώ, πολιτική δύναμη η οποία να πει ότι εμένα αυτό δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε, γιατί αν το σκέφτεται έτσι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ας είναι και μειοψηφία, ή το λέει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το Δέλτα Νητάφ, ότι θέλουμε να μπούμε στο πρόγραμμα, αλλά. Με ένα αλλά, αυτό σημαίνει ότι θα οδηγηθούμε σε ένα νέο πρόγραμμα, εάν δεν καταφέρουμε να το ελαφρύνουμε, να ξαναβγούμε σε αγωνίες και νέο πρόγραμμα. Δεν προβλέπει νέο πρόγραμμα η συμφωνία που έχουμε υπογράψει. Δεν προβλέπει νέο πρόγραμμα ο όλος σχεδιασμός που έχουμε εμείς ως κυβέρνηση. Δεν προβλέπει. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα μιλούν για τέταρτο πρόγραμμα, για πέμπτο πρόγραμμα. Να σας πω και κάτι έτσι, μια ιστορική νότα να βάλουμε εδώ. Πάντα η Ελλάδα είμαστε το επίκεντρο παγκόσμιων διεργασιών. Πάντα. Από τον περασμένο αιώνα μέχρι σήμερα. Συγκρότανε μεγάλες δυνάμεις, κρινότανε επίδικα ευρύτερων περιοχών, όπως και σήμερα έχουμε στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι λοιπόν και σήμερα, το τι θα γίνει στην Ελλάδα, όπως υπενήχθηκα πριν να το πω πιο καθαρά, από το τι θα γίνει στην Ελλάδα θα εξαρτηθεί τι θα γίνει στην Ευρώπη γενικότερα και στον κόσμο με την ρύθμιση των χρεών. Δεν είμαστε η μόνη υπερχρεωμένη χώρα. Κύριε Δραγασάκη, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό να μειωθεί το χρέος ή να ρυθμιστεί το χρέος με όποιον τρόπο επιδιώκει η ελληνική κυβέρνηση, και παρά το γεγονός ότι δεν είναι μόνη της αυτή τη φορά, αλλά έχει και άλλους παράγοντες διεθνείς με το μέρος της, έχει όμως και απέναντί της παράγοντες, με ισχυρότερο τον κύριο Σόιμπλε και όσους αυτός εκπροσωπεί. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν καταστεί εφικτό να υπάρξει μια ρύθμιση για το χρέος από την αρχή του νέου έτους, με συγχωρείτε, τι θα κάνει η κυβέρνηση? Τότε έχουμε δύο ενδεχόμενα. Καταρχήν, όλα από εδώ και πέρα είναι θέματα που αφορούν την ελληνική κυβέρνηση, αφορούν όμως και την Ευρώπη. Και η Ευρώπη πρέπει να δει τι θα κάνει. Διότι η Ευρώπη σήμερα, τι είναι η Ευρώπη σήμερα? Είναι μία ένωση από την οποία μία μεγάλη χώρα όπως την Βρετανία συζητάει να φύγει. Σε 5-6 χώρες έχουμε εκλογές
κρίσιμες τον επόμενο χρόνο. Επομένως, θέλω να πω, η Ευρώπη δεν είναι σε μια φάση σταθερότητας η οποία και γενικά πηγαίνει καλά και απλώς μια Ελλάδα έχει τα προβλήματά της. Μάλιστα. Η ίδια Ευρώπη είναι σε κρίση. Η Ελλάδα είναι μέρος αυτού του προβλήματος και μπορεί να γίνει η Ελλάδα μέρος της λύσης. Δηλαδή, μια θετική διέξοδος στην Ελλάδα, όπως εμείς είχαμε προτείνει από το Γενάρη του 2015, θα βοηθούσε και όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι ο παρελθόν, θα μου πείτε, και θα έρθουμε τώρα στο σήμερα. Στο σήμερα. Τα ενδεχόμενα είναι δύο. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι να μην υπάρξει η ρύθμιση του χρέους που θα θέλαμε εμείς, αλλά να υπάρξει, ας το πούμε έτσι, μία απόφαση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία να μας βάζει στο λεγόμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το μεν πρόβλημα του χρέους δεν θα λυθεί όπως θα θέλαμε να λυθεί, θα μπει όμως η χώρα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, θα μπορούμε να εκδίδουμε ομόλογα σε χαμηλό επιτόκιο, διότι αυτό είναι το κρίσιμο, και τα ομόλογα αυτά θα αγοράζονται, διότι τελικά θα ξέρει ο καθένας ότι μπορεί να τα αγοράσει η Κεντρική Τράπεζα. Προϋπόθεση όμως για να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση, έχει διαμηνήσει το ESM, είναι να υπάρξει ρύθμιση με το χρέος. Ναι, βεβαίως, μα και εμείς αυτό θέλουμε. Μάλιστα. Απαντάω σταθεριωτικά ενδεχόμενα τώρα, έτσι. Αυτό λοιπόν θα είναι ένα ενδεχόμενο, το οποίο θα μας το παρουσιάσουν ως λύση. Ναι. Όντως θα είναι λύση, αλλά δεν θα είναι η βιώσιμη λύση που εμείς θα θέλαμε. Θα μοιάζει λίγο με αυτό που έγινε το 2014 με την κυβέρνηση Σαμαρά. Αν θυμάστε, και τότε εκδόθηκε ένα ομόλογο. Υπήρξε μια άποψη τότε ότι βγήκαμε στις αγορές. Στην πραγματικότητα, αυτό που έγινε ήταν η έκδοση ενός ομολόγου υπό την προστασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Εμείς λοιπόν αυτό λέμε ότι δεν είναι το ζητούμενο. Πρέπει η Ελλάδα να ρυθμιστεί το χρέος μας, να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, να βγούμε στις αγορές με τρόπο βιώσιμο και όχι επειδή κάποιος θα μας κρατάει την ομπρέλα προστασίας, και να ανοίξουμε και τη ζήτηση να μειώσουμε τα πρωτογενή πλονάσματα μετά το 18. Αυτά τα τρία πράγματα από κοινού αποτελούν, ας πούμε, ένα εχέγγυο ότι αυτό που γίνεται τώρα, που περνάμε σε μία ανάκαμψη, φεύγουμε από την ύφεση, αυτό θα έχει διάρκεια, θα έχει προοπτική και μπορούμε μετά, προσθέτοντας και άλλα ενισχυτικά μέτρα και πολιτικές δικές μας, να την κάνουμε αυτή την ανάπτυξη και δίκαιη όπως θέλουμε. Το δεύτερο ενδεχόμενο στο οποίο εσείς λέτε ότι μπορεί να οδηγηθούμε. Το να μην υπάρξει τίποτα θετικό. Ναι. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι μια μορφή κρίσης για την Ευρώπη. Διότι θα υπάρχει μια συμφωνία η οποία δεν θα έχει τηρηθεί. Η απόφαση του Γιώργου είναι εντελώς συγκεκριμένη. Με ποιο επιχείρημα θα πούνε δεν τηρείται αυτή η συμφωνία και τι θα κάνουν οι άλλες χώρες τότε? Δεν το κάνανε και με την απόφαση του Νοεμβρίου του 2012 όμως, κύριε Δραγασάκη. Εκεί ήταν λίγο πιο φλούη η απόφαση. Ήταν λίγο πιο φλούη. Πρωτογενές πλεόνασμα, το έβγαλε η Ελλάδα το πρωτογενές πλεόνασμα. Ποτέ δεν ασχοληθήκανε με το χρέος γιατί είχαν τα δικά τους. Καταρχήν αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Εγώ δεν δέχομαι το επιχείρημα ότι όσοι αντιδρούν τώρα αντιδρούν επειδή τάχατες υπάρχουν γερμανικές εκλογές. Το είπα και το επαναλαμβάνω. Όποιος αντιδρά στη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, σημαίνει ότι κατά βάθος θέλει την Ελλάδα υποταγμένη και υποχείριο άλλων δυνάμεων και άλλων επιλογών. Διότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό επιχείρημα σήμερα ενάντια στη ρύθμιση του χρέους. Άρα, και κρίση, ξέρετε και. Κρίση, λέτε, θα επέλθει εφόσον δεν πάρουμε αυτά τα οποία εμείς ζητάμε για να είναι και βιώσιμο, να εξυπηρετείται το χρέος στην Ευρώπη, άρα και στην Ελλάδα, επειδή θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Επειδή μπορεί να μας ακούνε και άλλοι, κρίση θα υπάρξει εάν αυτά που προβλέπονται στη συμφωνία δεν υλοποιηθούν. Κρίση όμως στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα? Θα υπάρξει στην Ελλάδα μια πολιτική κρίση που θα επιφέρει και κάποιες εξελίξεις? Τώρα έχουμε μπει σε μια περιοχή ενδεχομένων και ξέρετε τι γίνεται με τα ενδεχόμενα. Γιατί μπαίνουμε στην ενδεχόμενη, γιατί το παρελθόν δείχνει ότι τα ενδεχόμενα πολλές φορές. Κάθε πράγμα στην ώρα του. Όμως, κύριε Δραγασάκη, έχει αποδείξει η ιστορία ότι πολλές φορές αυτά τα ενδεχόμενα γίνονται έρχονται μπροστά μας. Συμφωνώ πλήρως και πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και για το πιο πέρα μέλλον, το γενικότερο μέλλον. Διότι ζούμε σε μια εποχή μεγάλων αναταράξεων και ανακατανομής όλου του κόσμου. Άρα, μια χώρα η οποία δεν έχει τα σχέδιά της και δεν έχει και μια συνοχή εσωτερική, αλλά πολλές φορές δυνάμεις εσωτερικές γίνονται τροϊκανότεροι των τροϊκανών, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή όμως, για να έχουμε και μια ρεαλιστική εικόνα των πραγμάτων, έχουμε μια συμφωνία. Το μέρος που αφορά τις δικές μας υποχρεώσεις το έχουμε εκπληρώσει. Γίνονται διεργασίες. Όλοι συζητούν με όλους για το θέμα του χρέους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή, για να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι. Υπάρχουν απόψεις που μας ευνοούν θετικές και απόψεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Έχουμε, νομίζω, τα όπλα να το παλέψουμε.
Εγώ, αν μου επιτρέπει μια ανακεφαλαίωση αυτών που είπαν. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι γίνεται. Έχουμε τη δεύτερη αξιολόγηση τώρα που άνοιξε. Ακούμε αυτά τα οποία ακούμε από τον κύριο Σόιμπλε από τη Γερμανία. Καταλαβαίνω, εγώ σας το θέτω έτσι επί προσωπικού, καταλαβαίνω ότι η γερμανική πλευρά δεν θέλει να ασχοληθεί, το έχει πει και ευθαρσώς, αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί με τη δεύτερη αξιολόγηση να κλείσει το συντομότερο δυνατό που το θέλει η ελληνική πλευρά. Και βλέπω μεγάλες καταβολές τον Ιούλιο του 2017 από την ελληνική πλευρά. Άρα, εάν το τροχοδρομήσουν για να κλείσει η αξιολόγηση το αργότερο τότε, εμείς ούτως ή άλλως θα έχουμε κρίση και θα έχουμε και πολιτικές εξελίξεις. Ναι, μισό λεπτό τώρα. Είπατε γερμανική άποψη. Στην ίδια τη Γερμανία, μέσα, αν πάμε αυτή τη στιγμή, αν κάνετε ρεπορτάζ. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Βεβαίως. Δεν υπάρχει τίποτα το ενιαίο σήμερα. Μάλιστα. Δηλαδή, η Ελλάδα, είμαστε μια χώρα που είχαμε μια κρίση το 2009-10. Είμαστε 7 χρόνια σε μνημόνια. Έχουν διαψευστεί όλες οι θεωρίες ότι τάχατες μειώντας τους μισθούς θα αυξηθούν οι εξαγωγές, θα βγουν από την κρίση. Έχουν ότι τάχατες το χρέος μας είναι βιώσιμο. Θυμάστε, τα λέγαμε αυτά. Ναι, και ότι θα άρα, ανταγωνιστικότητα. Άρα δεν έχουμε απέναντί μας κάποιους που έχουν δικαιωθεί και έχουμε απλώς μια Ελλάδα που δεν κάνει τις μεταρρυθμίσεις, δεν διαβάζει το μάθημά της και όλες αυτές τις ανοησίες που λέμε. Έχουμε μια κρίση του ελληνικού οικονομικού συστήματος, έχουμε μια κρίση του ευρώ. Αυτά τα δύο επενεργούν και έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια κατάσταση κοινωνικής καταστροφής από πολλές απόψεις. Άρα κάθε συζήτηση για νέα λιτότητα, για νέα προγράμματα, για νέα μέτρα είναι χαρακτήρα, ας πούμε, πώς να πούμε, σαν να θέλουν κάποιοι να κρύψουν ευθύνες τους. Και πότε, σε μια στιγμή που η Ελλάδα, χωρίς να εξοραίζω τίποτα, έχει σταθεροποιηθεί η οικονομία και περνάει σε μια φάση ανάκαμψης, οι τράπεζες έχουν ανακεφαλοποιηθεί και μπορεί να αρχίσουν να μειώνουν τα κόκκινα δάνεια, η οικονομία, η απασχόληση όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε και όχι με τις θέσεις πλήρους απασχόλησης θα θέλαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και εκεί κάτι κινείται, δηλαδή είμαστε σε μια φάση που με μια όθηση μπορούμε να, όχι να λύσουμε τα προβλήματα, αλλά να περάσουμε σε μια νοδική τροχιά. Αν δεν θέλουν να κλείσουν τη δεύτερη αξιολόγηση, αυτό σας ρωτάω. Γιατί εκεί είναι το θέμα. Λέει ο Πρωθυπουργός να τα κλείσει ταχαίως, 33 προαπαιτούμενα είναι, δύσκολη άσκηση μεν, αλλά αν δεν θέλουν εκείνοι και θα το τραβήξουν, προβλήματα θα αντιμετωπίσουμε πάλι. Αν εκείνοι είναι όλοι μαζί, όπως ήταν πέρυσι, πηγαίναμε στο Eurogroup, ήταν 18 αυτοί, ένας εμείς, θα έχουμε δυσκολίες και προβλήματα. Θα υπάρξουν εσωτερικές εξελίξεις πολιτικές, κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση που δεν δεχτεί η πλευρά των εταίρων μας, να το πω, των δανειστών, να τηρήσει τα συμφωνηθέντα, θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Και για να το θέσω πιο ευθέως, βλέπετε όλη αυτή η κατάσταση σε περίπτωση που δεν εξελιχθεί όπως όλη η Ελλάδα επιθυμεί το ενδεχόμενο εκλογών? Οι εκλογές είναι εκτός του σχεδίου μας, διότι εκτιμούμε τα πράγματα ότι με αυτές τις δυσκολίες που συζητάμε, θεωρούμε όμως ότι οι δυνατότητες να προχωρήσουμε υπάρχουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια δεύτερη αξιολόγηση και επειδή κάναμε προχθές μια ανασκόπηση, σε κανένα θέμα δεν έχουν τεθεί πράγματα που να υπερβαίνουν αυτά τα οποία αναμέναμε να λεχθούν. Βεβαίως, ξέρετε, οι αξιολογήσεις έχουν και τη μορφή, κακώς ίσως, έχουν τη μορφή ενός παζαριού. Άρα, στον πρώτο γύρο, ας πούμε, των συζητήσεων, προσπαθεί η κάθε πλευρά να ανοιχνεύσει τις αντοχές του άλλου. Καμιά φορά προβάλλονται, θέλω να πω, μόνο οι πιο ακραίες και αρνητικές απόψεις. Εγώ δεν λέω, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στοιχεία να πούμε ότι δεν κλείνει η δεύτερη αξιολόγηση, ότι τεινάζεται στον αέρα η δεύτερη αξιολόγηση. Είμαστε έτοιμοι για όλα, λοιπόν. Πρέπει να είμαστε για όλα. Πρέπει να είμαστε. Είμαστε σε μια περιοχή όπου είμαστε η τελευταία ίσως νησίδα σταθερότητας. Από την Ουκρανία πάνω μέχρι τη Συρία μέχρι παντού υπάρχει η κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε. Επομένως γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να σταθεροποιούμε. Καμιά φορά αριστεροί άνθρωποι, ας πούμε, μου λένε σταθεροποίηση. Δεν αρκεί η σταθεροποίηση, αλλά είναι προηγούμενο. Προαπαιτούμε να πατήσεις το πόδι σου κάπου σταθερά, να επιτύχεις μια ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας βεβαίως, και στη βάση αυτή μετά να βάζεις επιταχυντές. Αυτό που συζητούμε για το χρέος, δηλαδή, μια επιτάχυση. Ναι, αλλά πώς θα γίνει, κύριε Πρόεδρε, όταν έχετε υποβάλει προσχέδιο προϋπολογισμού με επιπλέον φόρους, ζητάτε ανάπτυξη, τη στιγμή από τη μία τσέπη παίρνετε πάλι από την κατανάλωση, θα έχουμε μείωση, περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης. Εδώ βλέπαμε και δημοσιεύματα τα οποία δείχνουν πτώση της κατανάλωσης στα σούπερ μάρκετ, στα στοιχειώδη δηλαδή, και θα πάμε σε ανάπτυξη 2,7 το 2017. Δηλαδή, από πού προκύπτει, πόθεν.
Δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Υπάρχουν τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία προβλέπονται στον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Και, εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα μέτρα, ταυτόχρονα διοχετεύονται στην οικονομία φέτος περί τα 10 δισεκατομμύρια. Ακριβώς γι' αυτό έχουμε, αν θέλετε, το παράδοξο για ορισμένους, ότι ενώ υπάρχουν αυτά τα μέτρα τα οποία είναι φυσιακά, δεν θα έχουμε ύφεση μέσα στο 16, διότι αντισταθμίζεται αυτή η συνέπεια ηφαισιακή με άλλες χρηματοδοτήσεις που έρχονται είτε μέσω του ΕΣΠΑ είτε μέσω της εξόφλησης χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες κλπ. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση. Δεν λέω ότι ξεπεράστηκαν τα προβλήματα, και μάλιστα η κοινωνία που μας ακούει τώρα σου λέει: τι μου λες για ανάκαμψη, εγώ ακόμα είμαι άνεργος. Κύριε Δραγασάκη, ακριβώς αυτό. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω από την πλευρά μου και θα ήθελα μια ξεκάθαρη απάντηση, που ξέρω ότι ξεκάθαρες είναι οι απαντήσεις σας ούτως ή άλλως στον πολιτικό σας λόγο. Παρά τις αντιξιότητες και τις δυσκολίες που περνάει η Ελλάδα ένθεν κακήθεν, μπορείτε να διαβεβαιώσετε ότι δεν τίθεται θέμα τέταρτου μνημονίου? Όχι απλώς να το διαβεβαιώσω, αλλά πρέπει να πω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αποτρέψουμε ακόμα και τη συζήτηση ενός τέτοιου ενδεχομένου. Δεν αντέχει η κοινωνία. Είναι παράλογο να συζητάμε για τέταρτο μνημόνιο. Έπρεπε ήδη να είχαμε φύγει από τα μνημόνια, διότι αποδείχθηκαν προβληματικές πολιτικές και προβληματικές συνταγές. Μάλιστα. Μπορεί να περιέχουν μέτρα ή τομείς που ούτως ή άλλως έπρεπε να κάνουμε αλλαγές, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να σχεδιάσουμε εμείς αυτές τις αλλαγές και να τις κάνουμε χωρίς το βούρδουλα ή χωρίς την απειλή, διότι δεν είναι ο φόβος ο οποίος κινητοποιεί μια κοινωνία. Η προσδοκία καλύτερη μέλλοντος είναι αυτό που κινητοποιεί κοινωνίες, και αυτό είναι και το πρόβλημα με την Ευρώπη. Δεν μπορεί να ενοποιηθεί η Ευρώπη με το φόβο κάτσε, διότι αν δεν κάτσεις, ξέρω εγώ, θα σε διώξουμε. Μάλιστα. Δεν έχει μέλλον αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά απλώς να δώσω όμως και μια διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε. Τα προβλήματα που ζούμε σήμερα ως χώρα είναι ασυνείδηστα. Είναι προβλήματα που θα είχαμε αν είχαμε μπει σε πόλεμο. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν μιλάμε οικονομολόγοι, ύφεση 25%, κόκκινα δάνεια 100 δισεκατομμύρια, αυτά είναι φαινόμενα που δεν είναι συνηθισμένα φαινόμενα. Άρα πρέπει και ως κοινωνία, λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε ότι παρόλο που έχουμε ειρήνη, και είναι καλό που έχουμε ειρήνη, θα πρέπει όμως να κάνουμε προσπάθειες, πρέπει η ίδια η κοινωνία να βρει τρόπους οργάνωσης, κινητοποίησης, παρέμβασης κλπ. Δεν είναι μόνο από τα πάνω. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Είναι μεγάλη συζήτηση που θέλαμε να συνεχίσουμε και για τα κόκκινα δάνεια, μια που αναφερθήκατε, αλλά και για την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων πολιτών προς το κράτος, που βλέπουμε ότι προσαυξάνονται. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία την επόμενη φορά με καλύτερες συνθήκες να τα ρίξουμε. Να είστε καλά.